Μια τελευταία νότα εορταστικής χαράς πριν να βάλουν λουκέτο οι Ολλανδικές πόλεις για τα Χριστούγεννα. Εμπορικά καταστήματα και μαγαζιά παιχνιδιών δεν περίμεναν τέτοια κοσμοσυρροή. Τα κομμωτήρια γέμισαν με ραντεβού της τελευταίας στιγμής, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε σε δραματικούς τόνους. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de Omicron variant op ons afkomt. Omicron verspreidt zich nog sneller dan we al vreesden. Από σήμερα Κυριακή μέχρι τις 14 Ιανουαρίου όλα τα εμπορικά καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια κατεβάζουν ρολά. Σούπερ μάρκετ και φαρμακεία θα κλείνουν στις 8 το βράδυ και τα σχολεία θα μείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Με την ανακοίνωση του νέου αυστηρού lockdown, υπό το άγρυπνο βλέμμα αστυνομικών, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων. Όλο το 24ωρο παραμένουν πλέον ανοιχτά τα εμβολιαστικά κέντρα στη Βρετανία. Οι υγειονομικές αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εμβολιασμό του πληθυσμού με την ενισχυτική δόση, ενώ ο αριθμός των νέων κρουσμάτων της Όμικρον διπλασιάζεται κάθε δύο ημέρες. Σε αυτή την παραλλαγή εκτιμάται ότι οφείλονται περισσότερα από το 80% των νέων κρουσμάτων στο Λονδίνο και ο Δήμαρχος κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. We're incredibly concerned by the huge surge in the Omicron variant. Over the last 24 hours we've had the largest number of new cases since this pandemic began, more than 26,000. Hospital admissions are going up, but also staff absences are going up. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για νέα περιοριστικά μέτρα αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Μία είδηση που έβγαλε και ακόμη μια φορά στους δρόμους τους αρνητές του κορονοϊού και των εμβολίων. Υπό την απειλή της ραγδαίας εξάπλωσης της Όμικρον από τη Βρετανία, η Γερμανία ανακοίνωσε νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Επιβάλλει από το πρωί της Δευτέρας καραντίνα στους ταξιδιώτες από τη Βρετανία, εμβολιασμένους και μη, ενώ θα απαιτεί αρνητικό τεστ για να μπουν στη χώρα.